Για τα αιωλικά πάρκα. Λέτε κι εσείς ότι το ζήτημα δεν είναι ναι ή όχι, αλλά ποιον θα εξυπηρετήσουν αυτά και πού θα πάνε να στηθούν στην περιοχή της Ιμαθίας. Ακριβώς. Άμα μπούμε στην συζήτηση, δηλαδή αν βάλουμε το ζήτημα απλά σε ένα ναι ή όχι στην αιωλική ενέργεια. Φαντάζομαι ότι δεν διαφωνείτε με την αιωλική ενέργεια σαν αιωλική όχι, ενέργεια. Όχι, δεν διαφωνούμε. Να πω κάποια πράγματα. Εμείς και ως λαϊκή συσπήρωση, αλλά και ως πολιτικός φορέας, δηλαδή το κόμμα μας, ας πούμε, δεν διαφωνεί με την αξιοποίηση κάθε πηγής ενέργειας. Και πιο σωστά, για να το πούμε, ο βαθμός αξιοποίησης κάθε πηγής ενέργειας εξετάζεται με σαφή και συγκεκριμένα κριτήρια. Εξετάζουμε δηλαδή την ορθότητα κάθε λύσης με γνώμονα το αν ανταποκρίνεται στις διευρυμένες λαϊκές ανάγκες. Εξετάζουμε αν η λύση προτείνεται πρώτα απ' όλα διασφαλίζει φθηνό ρεύμα και γενικότερα φθηνό ενεργειακό προϊόν για το λαό, αν συμβάλλει στην αξιοποίηση των εγχώριων πηγών ενέργειας, αν αναβαθμίζει την ασφάλεια των κατοίκων και των εργαζομένων στον ενεργειακό τομέα, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος, αν εξασφαλίζει ένα αξιόπιστο και σταθέ σύστημα ηλεκτροπαραγωγής για τη χώρα μας, αν αξιοποιείται για την ανάπτυξη συγκεκριμένων περιοχών και χώρων και μηχανικών κλάδων. Εδώ όμως δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Εδώ έχουμε δηλαδή μία, να το πω έτσι, εγκατάσταση ενός μεγάλου αιωλικού πάρκου, το οποίο γίνεται με γνώμονα καθαρά τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και συγκεκριμένα των μονοπωλίων της ενέργειας. Αυτό γίνεται εδώ πέρα. Mm-hmm. Και σε αυτή την κατεύθυνση και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και η Δήμη, η ενδιαφερόμενη Δήμη στη συγκεκριμένη περίπτωση, να μιλήσω για την Ιμαθία, ο Δήμος Βέρειας και ο Δήμος Νάουσας, οι διοικήσεις δηλαδή των Δήμων, είναι θετικοί. Και στην απελευθέρωση γενικότερα της ενέργειας, αλλά και στην παράδοση του φυσικού και ενεργειακού πλούτου της περιοχής στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Mm-hmm. Κύριε Τσαχελίδη, ήδη 41 ανεμογεννήτριες είναι ήδη εγκαταστημένες στον ορεινό όγκο του Βερμιού. Άρα μια εμπειρία την έχετε. Βεβαίως. Και αυτή τη στιγμή προστίθενται άλλες 70 μέσω mm-hmm. του επενδυτικού σχεδίου της αιωλικής Βερμίου. Εντάξει, βέβαια. Τα προβλήματα τα έχουμε αναδείξει συγκεκριμένα και στην περιφέρεια, αλλά και οι παρατάξεις λαϊκής συσπήρωσης στο Δήμο Νάουσας και στο Δήμο Βέρειας. Περισσότερο οι απαντήσεις έχουν να κάνουν περισσότερο με στα ερωτήματα που βάλαμε και προηγουμένως. Έχουν να είναι περισσότερο τεχνοκρατικές. Δεν μπαίνουν δηλαδή στο πολιτικό ζήτημα της συγκεκριμένης επένδυσης, που σε τελευταία ανάλυση αφορά το ποιος είναι ιδιοκτήτης των μέσων παραγωγής, της μεταφοράς και της διανομής και με ποια βασικά κριτήρια επιλέγει η τεχνολογία, το μέγεθος, η χωροθέτηση, κάθε λύσης. Δηλαδή γίνεται με γνώμονα το καπιταλιστικό κέρδος και όχι την ικανοποίηση των διευρυμένων λαϊκών αναγκών, όπως είπαμε προηγουμένως. Mm-hmm. Αυτή είναι η εμπειρία που έχω. Τώρα, αντικειμενικά θα υπάρχουν και αλλαγές στη χρήση γης. Αντικειμενικά, για να γίνει αυτό το υλικό τεράστιο πάρκο που λέτε, αντικειμενικά θα υπάρχει και επίδραση στις δασικές εκτάσεις, στην αγροτική και εκτινοτροφική παραγωγή κατά επέκταση. Αν θέλετε και στα πλημμυρικά φαινόμενα της περιοχής, δηλαδή στα έργα, στην επίδραση των έργων που υπάρχουν εκεί. Για όλα αυτά υπάρχουν ανησυχίες των κατοίκων της περιοχής. Έχουν εκφραστεί ανησυχίες και μέσα από συλλόγους και μέσα από σωματεία των κατοίκων της περιοχής. Οι απαντήσεις όμως οι οποίες παίρνουν όσες φορές έχουν απευθυνθεί σε αρμόδιες υπηρεσίες είναι ότι υπάρχουν οι μελέτες προβλεπόμενες και ότι δεν θα υπάρχουν ζητήματα τέτοια. Κοιτάξτε όμως. Πώς δεν θα υπάρχουν ζητήματα, αντικειμενικά δεν υπάρχουν ζητήματα. Ακριβώς θα υπάρχουν, ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε, και αυτό που αναφέρατε αρχικά δηλαδή με τις χρήσεις γης και τα λοιπά. Εδώ έχουμε, πώς το λένε, την εμπειρία, την προηγούμενη με την αλλαγή και με τα νομοσχέδια τα οποία έχουν περάσει, το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο που πέρασε το τελευταίο, που αλλάζει η χρήση γης με διαδικασίες fast track για να διευκολύνεται ακριβώς να διευκολύνεται τέτοιου είδους δραστηριότητες και τέτοιου είδους επιχειρηματικές δραστηριότητες. Χωρίς να λαμβάνω. Εδώ μιλάμε τώρα για ένα έργο φαραωνικού τύπου. Είναι ήδη 41 γεννήτριες, θα προστεθούν άλλες 70 και μιλάμε για χιλιάδες στρέμματα δασικής περιοχής, χαρακτηρισμένων περιοχών Natura, τα οποία θα ανοιχτούν καινούργιοι δρόμοι, θα πέσουν χιλιάδες κυβικά τόνι μπετόν. Όλα αυτά θα επηρεάσουν το περιβάλλον, θα αλλάξουν και τη σύσταση και τη μορφολογία εκεί πέρα της περιοχής. Εντάξει, το βασικότερο φυσικά είναι όμως
ότι η ενέργεια, τα λαϊκά νοικοκυριά και γενικότερα οι εργαζόμενοι δεν θα έχουν κανένα όφελος από αυτό το πράγμα. Κανένα όφελος. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 305.000 περίπου οικογένειες στη χώρα μας που βρίσκονται στα όρια της ενεργειακής φτώχειας. Mm-hmm. Άρα ξαναγυρίσουμε σε αυτό που είπαμε και από την αρχή. Το ερώτημα δεν είναι ναι ή όχι στη νεολική. Το ζήτημα είναι πώς αυτή γίνεται, πώς δημιουργείται και ποιος τελικά την καρπώνεται. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό είναι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Θα μπορούσε δηλαδή να αξιοποιηθεί η αιωλική ενέργεια. Όχι μόνο η αιωλική ενέργεια. Η χώρα μας άλλωστε είναι πλούσια και σε φυσικές πρώτες ύλες, αλλά και σε αιωλική και σε ηλιακή ενέργεια. Εμείς πιστεύουμε ότι χρειάζεται αυτό που χρειάζεται, δηλαδή είναι ένας κεντρικός ενιαίος σχεδιασμός για την αξιοποίηση όλων των φυσικών πόρων που έχει η χώρα μας και του λιγνίτη στη συγκεκριμένη περίπτωση και των άλλων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δεν είμαστε ενάντια σε αυτήν, αλλά αυτή όμως πρέπει να συνδέεται πρώτα απ' όλα αυτό που είπαμε προηγουμένως με ένα κεντρικό σχεδιασμό που θα εξυπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες και θα καθιστά και τη χώρα μας αυτάρκεια όσον αφορά δηλαδή την ενεργειακή της επάρκεια. Επομένως, είναι αναγκαία και χρήσιμη για μας η αξιοποίηση της αιωλικής ενέργειας. Το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνεται μέσα από έναν κρατικό, έτσι ενιαίο κεντρικό σχεδιασμό με έναν εθνικό φορέα ενέργειας. Τα πλαίσια μιας άλλης οικονομίας, μιας λαϊκής οικονομίας με κοινωνικοποιημένα τα βασικά μέσα παραγωγής. Mm-hmm. Αυτή είναι η λύση. Και αυτή η λύση προϋποθέτει να πάρει ο ίδιος ο λαός την τύχη στα χέρια του και να εγκαθιδρύσει τη δικιά του εξουσία και να απαγορεύσει κάθε ιδιωτική δραστηριότητα στον ενεργειακό τομέα. Mm-hmm. Αυτό λέμε εμείς. Λοιπόν, κύριε Κιτσαχελίδη, να ευχαριστήσουμε πολύ. Θα τα λέμε και το επόμενο διάστημα. Έγινε, και μπροστά σε όλη αυτή τη διαδικασία, ακριβώς. Ήδη για να ξέρετε, κιόλας έχουν δοθεί και τώρα οι μελέτες, για την, ο διαγωνισμός, τρέχει ο διαγωνισμός δηλαδή για την κατασκευή των γεννητριών. Το τεχνολογικό δηλαδή κομμάτι, να το πω έτσι. Μάλιστα. Μέσα στο 2021 δηλαδή θα δοθεί ο διαγωνισμός για την κατασκευή, για τις εταιρείες που θα πάρουν την κατασκευή των ανεμογεννητριών. Μάλιστα. Προχωρούν οι σχεδιασμοί τους. Λοιπόν, έτσι. Κύριε Τσιχελίδη, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μας διευκρινίσατε πολλά πράγματα όσον αφορά τα ζητήματα αυτά που έχουν ελπίζω να κάνουν με την ανεμογεννητρία. Ελπίζω να βοήθησα, ναι. Στο τι ακριβώς συμβαίνει και πού στοχεύει. Να ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή χρονιά και πάλι. Γεια σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.